Yo guys! Λοιπόν, καλώς ήρθατε πάλι σε μια ακόμη επιβίωση της περιπέτειας εδώ στο Minecraft και όπως βλέπετε είμαι σε ένα χιονισμένο βουνό. Και είμαι εξοπλισμένος με ό,τι είχα, ό,τι μπορούσα, βασικά τα βασικά μου όπλα που έχω πάντα. Α, και λίγο το texture του τσεκούρι μου δεν είναι το ίδιο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Anyway, ας συνεχίσουμε τώρα να κάνουμε μια τρελή εξερεύνηση και αυτό εδώ είναι πάγος από ό,τι φαίνεται. Γιατί καθόμουν και γλίστρασα και λέω τι είναι τούτο ρε, νόμιζα ποιον ήταν έτσι απλά. Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε και τώρα πιστεύω ότι αυτό που βρέθηκε. Αυτό έτσι έκανε ξαφνικά spawn ή εκεί ήτανε. Δεν ξέρω, μαγικά. Anyway, τώρα δεν ξέρω άμα ο ήλιος ανατέλει ή δει τώρα γιατί... Εντάξει, έχω χάσει την τέτοιο... την ώρα, γι' αυτό. Και δεν ξέρω τώρα άμα είναι ανατολή ή δύση. Και ο σκελετός στον κόσμο το είναι. Ένα ζόμπι εδώ πέρα, σου πω, τώρα σε να σε κανονίσω. Ωραία, ελπίζω να μην εμφανιστούν αυτές οι τρελές που είναι στα χιόνια. Ξέρετε, οι παλιοί ξέρετε αυτές τις τρελές που είναι εδώ πέρα στα χιόνια και εμφανίζονται όλη την ώρα. Δεν με αφήνουν καθόλου στην ησυχία μου. Κάθω και σε χτυπάνε με το τόξο και μετά σε αρχίζουν να σε χτυπάνε με το μαχαίρι που έχουν. Κοίτα πράγματα, πολύ τρελό πράγμα, εντελώς. Τώρα για να δω, τι είναι αυτό. Icy Iris. Μια χαρά. Iris νομίζω, λέγεται Iris. Τέλος πάντων, το αφήσω έτσι κάτω. Ω, μικρά λαγουδάκια. Κοίτα να δεις. Αυτό είναι πάγος, ναι. Πάγος είναι, τόσο καθαρό ρε φίλο, ο πάγος ή το νερό, που δεν ξέρεις καν αν είναι όντως νερό ή πάγος. Μια χαρά. Άντε τώρα να συνεχίσουμε να βρούμε κάποιοι μυστηριώδεις πράσματα εδώ πέρα, γιατί εδώ ο κόσμος έχει και δράκους. Καλά σας, καλά ακούσατε. Κι αν, στο καλό σας, με βρήκανε. Να πάλι με βρήκαν, όπα. Σετ, με βρήκαν, στο καλό τους κι αυτές. Αν και ίσως καταφέρουν να κάνουν συνέχεια αυτή την περιπέτεια. Άμα θέλετε να ξανακάνω τέτοια είδους, σε VR είδους θα κάνω. Και πρέπει να ξεφύγω από αυτές εδώ τις τρέλες στο καλό του. Παρατήστε με συγχώρε. Μου έχουν βάλει και βραδίτιδα κιόλας και δεν μπορώ να τρέξω καλά. Κρυφτώ εδώ πίσω στο δέντρο. Θα με σώσει. Και ωραία, πάμε να φύγουμε τώρα γρήγορα. Γρήγορα, αυτές είναι τρελές είναι ρε. Δεν ξέρω τι θα μου κάνουνε. Θα μου πάρουν τα όπλα και οτιδήποτε τι έχω. Κλέφτες θα είναι. Κάθε εκεί κάθονται, κάνανε σπον στο καλό του. Πάμε γρήγορα, ξεφύγουμε. Κι άλλοι έκανε σπον δεξιά μου. Ωραία, φίλε, το πιστεύω. Τι είναι αυτό, πάλι τρέχω από αυτές, ρε φίλε. Δεν το πιστεύω ότι αυτή η εξερεύνηση στα χιόνια και κοίτα πώς με έχουν κάνει. Είναι άστα να πάνε, ρε εσείς. Έχω κολλήσει εδώ και μια εβδομάδα στα χιόνια και δεν ξέρω πού μπορώ να βγω, ρε εσείς. Να πάω σε κανονικό μέρος. Μήπως σε κάνα καλό έτσι δάσος, όχι χιονισμένο δάσος, έτσι απλά. Ωραία, φίλε, να πάρει. Καταιγίδας από βέλη. Και εγώ το αποφεύγω γιατί είναι άχρηστες. Να πάρει, με πέτυχαν. Α, παρατήστε με. Φύγετε, φύγετε. Πάρε δρόμο, πάρε δρόμο. Όχι, δεν πρόκειται να πεθάνω, ρε. Δεν πρόκειται να πεθάνω πάνω σας, ρε. Όπα, πήγες με το καλαμάκι εκεί πέρα, ό,τι έχεις, όπου την κλειφίδα. Φύγε, φύγε, ήρεμα, 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 όχι και έτσι, όχι και έτσι, ρε, φύγε το μπουδό. Φύγε, είπα, στο καλό σας μέσα. Το πιστεύω, πάμε γρήγορα να ξεφύγουμε. Πάλι καλά, είναι πάγος είναι και μπορώ να τρέξω και να κάνω το τζάμπα αυτό για να φύγω πιο γρήγορα. Το πιστεύω. Ωραία, φίλε, μία έμεινε εκεί. Έρχονται, 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 φύγετε, ουστ. Πάρτε δρόμο, δεν μου αρέσετε. Δεν σας θέλω, φύγετε. Τι έγινε, κολλήσανε εκεί, μείνανε. Έτσι, καλά να πάθουνε. Χα, όπα, η μία εδώ τολμάει. Τολμάς κι εσύ, τολμάς τη μοίρα σου. Ε, τολμάς, σου πω εγώ ρε. Καλά να πάθεις τώρα. Έλα ρε φίλε, δεν έχει τέτοιο καλό rage το τόξο μου. Κοίτα ρε, έλα. Φίλε, σημαδεύω ευθεία και πάει δεξιά. Τι είναι αυτό το βέλος ρε. Δεν πάμε καλά. Εδώ θα μείνουμε μέχρι την πετύχω. Κοίτα, τι στο καλό σου μέσα, έλα εδώ. Άιντε, επιτέλους την έφαγα, headshot, στο καλό σου. Ρε φίλε, τι ζώρικο είναι αυτό το πράγμα, πολύ ζόρι ρε φίλε. Τέλος πάντων, πώς με έχουν κάνει, ωραία έφαγα και ένα στο μάτι. Βασικά κοντά στο μάτι, στο μάγουλο να πάρει σπάσω τα πόδια μου. Δεν φτάνουν τα βέλη που έχω φάει και τα πόδια μου θα σπάσω. Δεν πάμε καλά ρε εσύ, τι είναι αυτά τα τρελά πράγματα. Όχι ρε, πάλι με βρήκαν, ακούω τα βέλη να πέφτουνε. Πού είσαι, πού είσαι, για άλλα εδώ τώρα, με τσαντήσεις τώρα. Για άλλα εδώ τώρα. Σου πω ρε, έτσι δεν με επιτυχείς. Γράψε λάθος. Έλα, έλα, έλα εδώ κι εσύ, έλα εδώ, έλα. Τολμάς σε μένα με πολεμήσεις ρε. Όπα, 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 θα πεθάνω έτσι. Θα πεθάνω έτσι, ω, να πάρει μου τόσο κοντά. Άρε φίλε, κοίτα που έκανα σπον. Άρε φίλε, το πιστεύω. Καλά, εντάξει, πάμε από εδώ αυτή τη φορά. Γιατί έτσι για πάω από εκεί θα είναι πάλι αυτές όλο τσούρμο μαζί θα είναι.
Όλες εκεί κοπάδι. Στο καλό τους κι άλλες εμφανίστηκαν εδώ. Παρατήστε με ήσυχο ρε. Να πάρτε την πολική αρκούδα. Σώσε με please. Σώσε με, μην με φας εμένα. Έτσι. Πάρτε εμπόδιο να έχετε. Η αρκούδα θα κάτσει να τους παραπλανήσει και έτσι εγώ θα μπορούσα να καταφέρω να ξεφύγω. Περιμένω εδώ. Α, να πάρει το κεφάλι μου, μου ρίξε. Έτσι, μπράβο. Ωραία, τέλεια. Πάμε να φύγουμε. Ω, να πάρει, ω, να πάρει. Έρχονται εδώ. Κοίτα να δεις, δεν πρέπει να ξεφύγω γρήγορα, να φύγω. Ω, πολύ και αρκούδα, γρήγορα. Πίσω τη θα κάτσω. Όχι, άστο καλύτερα. Άστο, γιατί την πετύχαν ήδη. Δεν ακούσατε αυτό το χτύπημα. Το πως γκάριξε πολύ και αρκούδα. Ω, να πάρει, τη φάγανε κιόλας, ρε. Τι είναι αυτές, ρε, οι τρελές είναι. Και αυτό τι είναι, Violet. Βιολέτα, Βιολετή. Δεν ξέρω. Βιολέτα ή Βιολετή. Τι είναι, τίποτα, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ξανά και ξανά και πάλι. Θα έχουμε τέλος πάντων εδώ. Είναι meme τώρα. Το meme του τέλος πάντων θα λέμε. Anyway, πάμε να ξανασυνεχίσουμε να φύγουμε από εδώ. Για να δούμε. Οπα, τι είναι αυτό το μέρος εκεί, ενδιαφέρον. Κάτι βρήκα, μάγκες. Υπτάμενο είδους πύργος είναι. Wow, πύργος παίζει να είναι, ρε. Πρέπει να είναι ένας πύργος, τέλεια. Wow, πολύ τέλεια. Ωραία, κατάφερα και κάνω το τζαμπ. Ωραία, φίλε, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τέλεια, πάμε γρήγορα. Πάμε. Κι άλλο ένα πράγμα εκεί έχει. Κάτι έχει εκεί πέρα, μάγκες. Αλλά πρώτα θα πάμε εδώ στον πύργο να δω τι είναι αυτό το πράγμα. Νόμιζα ότι ήταν κάτι σαν δέντρο έτσι πως είναι. Τέλος, okay, πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Μήπως έχει chest. Γιατί συνήθως αυτά έχουν chest μέσα. Ή μήπως υπάρχει ένα boss εκεί πέρα και με περιμένει. Μπορεί να είναι και αυτό, ποτέ δεν ξέρεις. Οκ, okay, για να δούμε τώρα. Ένα χταπόδι εδώ πέρα τριγυρνάει μόνο του. Οκ, okay, για να δούμε εδώ τώρα τι έχει. Τι είναι αυτό το πράγμα που έχουμε εδώ. Αυτό τι είναι, νερό είναι. Σαν νερό φαίνεται. Μάλλον νερό θα είναι σίγουρα. Λογικά νερό δεν είναι. Ναι, είναι νερό. Ωραία, μπορούμε να σκαρφαλώσουμε πάνω τότε. Ωραία και πάμε τώρα. Τέλεια, πολύ ωραία. Ωραία και έλα κοντά είμαι. Έλα. Έλα. Έλα φίλε κοντά είμαι. Πάμε από εδώ καλύτερα. Στο καλό το απότομο νερό και δεν μπορώ να ανέβω καλά. Έλα πάμε 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 πάμε. Κοντά είμαι, κοντά είμαι στην κορυφή. Ω yes έχει chest. Ω όχι μόνο 4 chest είναι. Ω κόκαλα τέλεια φέρτα. Ωραία ρε φίλε θα τα χρειαστώ για λύκους. Έτσι θα βρω κανένα λύκο θα τα χρειαστώ. Και αυτά τα κάρβουνα ίσως χρειαστώ για κανένα torch. Α μουσική. Σέλα τη χρειάζομαι πάρα πολύ. Όχι για άλογο, αλλά για δράκους. Γιατί με τη σέλα μπορείς να καβαλήσεις τους δράκους. Άμα τους δώσεις ψάρι και αυτά που δυστυχώς δεν έχουμε έτσι ψάρι ακόμη σε αυτή την έκδοση. Και ναι, θα πείτε τώρα όλο βλακίες σε αυτά ότι αφού έχει βγει καινούργια. Ξέρετε κάτι, όταν είναι κάποιες περιπέτειες, θα σας πω ότι χρειάζεται την παλιά έκδοση. Οπότε και είναι ακόμα 12 η έκδοση. Είναι πολύ καλή, να σας το λέω εγώ. Οπότε. Αφήστε το αυτό για να συνεχίσουμε. Θα καταλάβετε κι εσείς όποιοι ξέρετε από αυτά τα διάφορα πράγματα που έχω εδώ πέρα στα βίντεο. Θα καταλάβετε. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω κιόλας διάφορα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό ήταν πολύ ωραίο πράγμα εκεί. Ωραίο καστράκι. Ή πύργος, οτιδήποτε μάλλον. Τώρα θα πάμε σε αυτό το περίεργο μέρος που έχει κάτι πτάμενες λάμπες. Να δούμε τώρα τι είναι αυτό το μέρος. Όπα. Όπα, τι γίνεται. Α, εσύ είσαι! Γι' αυτό καθόμουν και άκουγα όλη την ώρα κάτι σπλάσ και σπλάσ έκανε. Εσύ σου να, σου πω εγώ ρε. Και δεν με πετυχαίνεις καλά κιόλας ρε. Σου πω τώρα να δεις. Να πάρε, έλα. Κοίτα ρε. Μ' αρέσει ρίχνω με μεγάλη δύναμη και πάει κάτω. Οκ. Okay. Να κάτσουμε τώρα να μαζεύουμε εδώ πέρα γιατί, για ένα πράγμα. Δεν καταφέρατε, φάω αυτήνα και εξάλλου πρέπει να ανέβω εκεί πάνω να δω τι έχει. Οπότε πήρα αυτά τα cobblestone για να μπορούσα να σκαρφαλώσω πάνω. Αλλά χρειάζομαι αρκετά όμως. Μια πολυγιά αρκούδα. Για όπως πάει. Οκ. Okay. Έχουμε μαζέψει νομίζω. Όχι. Αρκετά έχουμε μαζέψει τώρα. Για να δούμε. 20. Καλά είναι λογικά. Έλα πάμε. Εγώ θα το κάνω απότομα. Αλλά στο καλό το δεν μου το επιτρέπει κάποιες φορές. Σαν σου λέει ότι πρέπει να περιμένεις λίγο. Ένα δεύτερο. Ό,τι φαίνεται δεν μας φτάνουν. Δεν μας φτάνουν τα 20. Πρέπει να σπάσω κι άλλα κόμπλεστον. Πάμε, ξανασπάσουμε κι άλλα. Εσύ τι κάθεις και με κοιτάς. Κάθεις και με κοιτάς αντί να με βοηθήσεις ρε. Τέμπελη και αρκούδα.
Πολική αρκούδα είσαι. Όπα, 30, εντάξει, είναι αρκετά. Ω, στο καλό του έπεσα κάτω. Πού να σε πάρει. Ρε φίλε. Πάμε. Πάμε ξανά τώρα. Έτσι εδώ. Ωραία. Πάμε. Ωραία. Όπα, 3. Τι έγινε, πού είναι τα υπόλοιπα. Καταφέρω να ανέβω. Πάμε, εδώ είχα πέσει κάτι βλακία, ρε. Πω, δεν την ξέρω ακόμα τη βλακία. Για να δούμε αυτό το τσέσκι, ήταν ένα αυγό, είδα. Αυτό ήταν αυγό δράκου, ήτανε. Ω, σε, τι είναι αυγό δράκου, ρε, μαγκές. Πω, πω, τι είναι αυτό, ρε. Έχει κάτι άσπρες κουκκίδες. Ω, μπορώ να το πάρω. Moonlight Dragon Egg. Είναι ένα σπάνιο δράκο. Ένα σπάνιο δράκο είναι αυγό δράκου, ρε, μαγκές, το Moonlight. Διάβασα εκεί πέρα ότι αυτός ο δράκος είναι σπάνιος να τον βρεις. Είναι πολύ σπάνιο να τον βρεις αυτόν τον δράκο. Και κατάφερε και το πήρα κιόλας, ρε μάγκες. Δεν μου πήρε ούτε πολύ χρόνο για να το πάρω. Και να το βρω κιόλας. Αυτός ο δράκος είναι φυσικά θηλυκό, είναι από ό,τι είχα δει. Γιατί λέει ότι είναι θηλυκός αυτός ο δράκος, το Moonlight. Οπότε πήρα ένα θηλυκό δράκο. Αλλά είναι σπάνιος όμως. Τώρα είναι ο νέος μου δράκος, είναι η Moonlight. Αλλά πώς θα την πω. Λούνα, θα την πω Λούνα. Αφού είναι Moonlight Dragon, Λούνα θα την πω. Η Λούνα η δράκαινά μου είναι. Τέλεια, πολύ ωραία. Μια χαρά μου, άγγες. Πολύ καλά. Οπ, φέρε και εδώ. Έτσι, μπράβο, τέλεια. Πήρα και Emerald γιατί μπορεί να βρω κάποιους άνθρωπους της κακομοίρας μπορεί να βρω. Ή μπορεί να βρω κάποιος Enderman της κακομοίρας. Γιατί έχω δει κάποιοι έντερμα της κακομοίρας τριγυνούσαν, ναι, αλλά όχι σε κρύα μέρη όμως. Κάπου ζεστά τριγυνούσαν. Ίσως κάπου θα τους βρω αυτούς. Αλλά τέλος πάντων, για να δούμε εδώ τώρα. Τι να πάρω και να μην πάρω. Α, ωραία, name tag. Για να μπορέσω να ονομάσω τη δράκαινά μου. Και νύχτωσε κιόλας. Αυτό είναι κακό για μένα, γιατί αυτές οι τρελές οι σέλκι. Σέλκι, σέλκι. Ω, να πάρει! Γιατί! Ω, εντάξει, λοιπόν, νομίζω ότι τελειώσαμε εδώ, αλλά. Όπα, κι άλλο Emerald. Τι να κάνω, πάω να τα πάρω όλα αυτά. Ας τα πάρω καλύτερα. Κοίτα να δεις που βγήκε στο καλό του κι αυτό. Έλα εδώ ρε. Ωραία. Όπα, κάτσε το καταφέρω. Το κατάφερα. Yes. Μια χαρά το κατάφερα. Ωραία. Φέρε κι αυτό. Μπράβο. Ωραία. Τα κόμπλεστον αυτά τι είναι. Πέτρες είναι οτιδήποτε. Δεν τα χρειάζομαι. Κάτσε να φάω το ψωμί μου γιατί με περιμένει ένα γέτη κάτω. Πρέπει να πάρω και κόμπλεστον γιατί μπορεί να χρειαστώ να. Για να μπορέσει να κολλαφθεί ο δράκος, ίσως χρειαστεί ένα κόμπλεστον. Αλλά μάγκες, κοίτα να δεις ρε, πολύ ωραίο πράγμα. Ωπω ρε φίλε, τέλειο. Δεν έχει τίποτα. Λέτε να κολλαφθεί έτσι, έτσι πως τα αφήνω. Δεν νομίζω. Οκ. Πάρουμε λίγα κόμπλεστον. Και πέσανε κάτω, τέλεια. Πρέπει να κάτσω εδώ πέρα έτσι ώστε να τα πάρω. Ωραία, πάμε και εδώ. Μια χαρά. Τώρα. Εδώ το τεστ. Δεν έχει κάτι ενδιαφέρον. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Για να δούμε τώρα. Πρέπει να μαζέψουμε πόσο χρειάζεται. Και 9 που έχω cobblestone είναι μια χαρά. Αλλά, cobblestone λέω. Glowstone. Για να μπορούσα να φτιάξω μια λάμπα έτσι ώστε μήπως άμα φτιάξω καμιά έτσι στέγη κι αυτά ή καταφύγιο ίσως χρειαστώ τις λάμπες για να μην εμφανίζονται οι τρελές αυτές οι σέλκοι. 19, εντάξει. Νομίζω είμαστε εντάξει με 19. Ή όχι. Κάτσε να πάρω και αυτό, λέτε. Ας πάρω και αυτό. Με περιμένει εκεί του κάτω το γέτη, ρε. Δεν πάμε καλά. Τώρα πάμε από εδώ. Να σπάσουμε και αυτή τη λάμπα. Αυτές τις λάμπες τις πάρω, ρε. Ω, κοίτα να δεις πόσο με περιμένουν. Ωραία, φίλε, θα αρχίσουμε να τρέχουμε πάλι. Το πιο μεγάλο run πρέπει να κάνουμε. Έχω το δράκο, ωραία, τη δράκινα. Και πάμε στο νερό γρήγορα έτσι, να μην χάσω ζωή. Πρέπει να τρέξω γρήγορα γιατί. Α, να πάρει και ένα σκελετό στο καλό του και αυτό. Ο τρελό το γέτη. Τρελό το γέτη, ρε μάγκε, τι να σου πω. Ειδικά αυτά τα σέλκι είναι τα πιο σπαστικά είναι. Ω, εντάξει, πλακώνω το σκελετό. Χα, κανένα να πάθουνε. Τι σωσή. Α, στο καλό του. Το ζόμπι τα Λίτλ πήρε κότα μαζί. Παίζει να ήταν ένα συν ένα δώρο μαζί πρέπει να ήταν, σίγουρα. Έλα πίσω θέλω να κάνω, ο τρελός με κυνηγά ακόμη πίσω μου είναι. Λάτε να τον πλακώσω. Έλα σκάτε το ρε, ρίψω κινδυνεύω να πάρει. Έχασα τα λόγια μου με το που είδα και το Creeper και το Yeti μαζί. Ωραία φίλε.
Ωπα, τι έχει εκεί. Μουσική του Minecraft, δεν είναι η ώρα να παίξει αυτή τη χαρωτική μουσική, δεν βλέπεις ότι τρέχω. Ωραία, έσκασε το creeper, μήπως έχασα ζωή. Α, να πάρει, να πάρει, να πάρει. Όχι, όχι, φύγε, 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 φύγε. Τι είναι αυτό ρε μάγης, λάβα και πέφτει τώρα. Πολύ περίπλοκη η λάβα είναι αυτή ρε, κοίτα που σπάει. Δεν έχει φορτώσει ακόμη έτσι, δηλαδή να κατέβει η λάβα. Όχι, να εμφανίζεται, απλώς το texture pack δεν εμφανίζεται καλά. Ωρε φίλε να πάρει, ω καταφύγιο. Καταφύγιο μάγκες βρήκα καταφύγιο τέλεια, ένα εγκλού στον αέρα. Τι φάση ρε, τι είναι αυτό ρε. Όπα όπα, φύγε εσύ, φύγε. Τρελό πράγμα. Και τι είναι αυτό που έχει έτσι κάτω του ρε το εγκλού. Λογικά κάτι θα έχει από κάτω το εγκλού, αλλά εντάξει έχω ξαναψάξει και δεν νομίζω να έχει κάτι ενδιαφέρον. Άρε φίλε θέλω να κοιμηθώ τώρα. Όπα, τι είναι αυτό, torch. Α, redstone torch. Γιατί να υπάρχει ένα redstone torch και όχι κανονικό torch. Ξέρω ότι μπορεί να λιώσει μάλλον έτσι το χιόνι, αλλά και το redstone torch δεν το κάνει αυτό. Anyway, τώρα πρέπει να σκοτώσω κάποια σπαστικά mobs εδώ πέρα έτσι ώστε να καταφέρω να κοιμηθώ και ακούω ένα zombie και ένα σκελετό. Και πού είναι αυτά τα τρελά πράγματα, πού είστε εσείς ρε, εκεί είσαι και εσύ τόση ώρα, φύγε από εδώ ρε. Ωπα, 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 creeper, 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 παρά λίγο να σκάσει, παρά λίγο. Είμαι εντάξει. Ωπα, σε είδα, σε είδα και εσένα, φύγε από εδώ. Φύγε, πάρε δρόμο. Από εδώ είστε, σας πω εγώ τώρα, σας κανονίσω. Πού είσαι? Εδώ δεν ήρθατε, πού πήγατε ρε? Κοίτα ρε, πού στο καλό είστε ρε? Εδώ είστε ρε. Να σου πω εγώ ρε, να φας ένα headshot. Έλα δω κι εσύ. Καλά, άλλος? Κάποιος άλλος? Οκ, εδώ είσαι στο καλό σου το σύνορα και είχε χαζέψει αυτός ρε. Χάζευε εκεί, κοίταγε αλλού ρε, στον κόσμο του. Όπα, θα φάμε και το γέτι τώρα. Έλα εδώ. Και φάτε να κι εσύ, έτσι. Μην τα βάζεις μαζί μου ρε. Τι στο καλό, πού υπάρχει άλλο μουπ τώρα, ε? Ποιο τέρας είναι εδώ? Δεν βλέπω κανένα. Με δουλεύει. Πού είναι? Κοίτα, εκεί κάτω κάθονται. Εκεί κάτω και το creeper και το zombie εκεί κάτω. Τώρα ξύπνησες κι εσύ, ε. Άντε να φας τώρα κι σε ένα βέλος. Α, έλα τώρα, άντε. Ωρε φίλε, τι τρελό πράγμα ήταν αυτό. Δεν πάμε καλά. Άντε. Καλά ξημερώματα. Μια χαρά. Ωρε φίλε, θα φτιάξουμε ένα ψωμί καλύτερα. Δεν έχουμε και κανένα. Το φάγα ήδη το ψωμί αυτό που είχα. Αυτό δεν το χρειάζομαι, το αφήσω και το πετάξω. Ούτε τη σάρκα. Οκ, ξημέρωσε κιόλας. Ωρε φίλε, τι μέρα ήταν κι αυτή. Ένα τρελό έντερμαν εκεί κάνει teleport. Ωραία μέρα. Για πάμε σε κάνα ψηλό έτσι βουνό εκεί πέρα να ανέβουμε και να κοιτάξουμε την Ανατολή. Μήπως κάτι ενδιαφέρον δεν θα έχει. Ίσως δούμε και τι θα έχει η επόμενη περιπέτεια. Τι θα εξερευνήσουμε, τι άλλο. Σε VR. Να πάρεις πάω τα πόδια μου για να κατέβω ένα βουνό. Μάλιστα. Θα είμαι με μπαταρίτσες από ό,τι φαίνεται. Ωρε φίλε, τέλος πάντων αυτή η νύχτα ήταν πολύ τρελή, κυριολεκτικά. Δεν με αφήνανε ούτε να κοιμηθώ κιόλας ρε. Άστε να πάνε ρε, τι να σας πω. Εγώ αντιμετώπισα και χειρότερα κιόλας. Ακόμη χειρότερα θα είναι έτσι και αν βρούμε δράκους. Τους κανονικούς δράκους έτσι και αν βρούμε κάπου εκεί πέρα και μας πιντεθούνε. Άστε να πάνε, τι να σας πω. Πολύ χειρότερα τα πράγματα. Και πάμε στο νερό, νερό είναι, ναι. Μη με εξαπατήσει και είναι κανένα έτσι πάγος εδώ πέρα, όπως βλέπετε, εδώ πέρα το είδατε. Α, έχει διαφορά από ό,τι φαίνεται ο πάγος με το νερό. Αυτό είναι καλό. Γιατί έτσι κι αν ήταν πάγος, θα σπάγα τα πόδια μου χειρότερα. Ελπίζω η ασπίδα μου μη σπάσει να πάρει κι ένα σέλκι εκεί πέρα, κατευθείαν με το καλημέρα εκεί, εμφανίστηκε. Ω, τι είναι αυτό, αυτό είναι δε καλό πράγμα. Μην το κοιτάτε παιδιά, μην κοιτάξετε αυτό το σημείο. Ελπίζω μην το είχατε δει. Είναι τέτοιο, πώς το λένε. Πύραυλος ήτανε. Ναι, ένας πύραυλος. Πώς είναι για τα παγωτά οι πύραυλοι, δεν έχετε φάει έτσι παγωτό πύραυλο το καλοκαίρι? Αυτό ήτανε. Απλώς μπλε ήταν χρώμα. Παγωμένο. Από πάγους ήταν, αλλά τέλος πάντων. Να πάρει πάλι τα πόδια μου. Πρέπει να σταματήσω να σπάω τα πόδια μου, αλλά εντάξει, φυσικό είναι εδώ πέρα. Τώρα πού θα βρούμε άλλα μέρη να εξερευνήσουμε. Και δεν έχει έτσι δάσος ρε φίλε, όλο χιόνια έχει εδώ, παντού χιόνια.
Εγώ κάνω εδώ πέρα έτσι ολόκληρο δρόμο ρε φίλε, μόνο και μόνο να υπάρχουν βουνά με χιόνια και χιόνια έτσι παντού. Είναι κακό γιατί αυτά τα σπαστικά τα σέκη μου επιτίθονται όλη την ώρα και δεν με αφήνουν ήσυχο. Κάνουν όλη την ώρα έτσι σπον και σπον και όλα. Πολύ τρελό πράγμα ρε φίλε. Να, για παράδειγμα εδώ έκανε σπον ένα αριστερά μου τώρα, την είδα. Την είδα αλλά χάζευε, τώρα σίγουρα θα μου ρίχνει, αλλά έχω ξεφύγει ήδη. Όπα, τι είναι αυτό εκεί πάνω? Να πάρει πίσω μου είναι. Κάτι έχει εκεί πάνω, μάγκες. Εκεί πάνω έχει κάτι. Βλέπετε? Στο καλό, αφήστε με ησυχώ. Σπαστικές κι εσείς. Πού είστε τώρα? Να πάρε φαγα. Άρε φίλε, στην πλάτη εκεί πέρα έφαγα ένα βέλος τώρα. Ωραία, πρέπει να ξεφύγουμε γρήγορα, γρήγορα να ανέβουμε. Έλα, πάμε γρήγορα πάνω. Πάμε. Στο καλό με πετυχαίνουν ρε, μάθανε να στοχεύουν καλά τώρα. Ή μήπως χρησιμοποιούν aimbot. Hacks κάνετε, θα σας κάνω report και θα φάτε ban. Άντε έτσι για να μάθετε. Πάμε να ανέβουμε, δεν μπορώ να τις πολεμήσω γιατί είναι πάρα πολλές. Και δεν αξίζει να χαλάσω χρόνο για να τις πολεμήσω αυτές τις τρέλες. Γιατί καλούν και ενισχύσεις και όλα, και έρχονται κι άλλες, κι άλλες έρχεται. Οπότε λίγο σπαστικό είναι. Οπότε, καλύτερα να συνεχίσουμε το δρόμο μας έτσι πως είμαστε τώρα εδώ πέρα. Και να τις αφήσουμε ήσυχες. Μα αφήσαν ήσυχες ήδη τώρα, και αυτό είναι καλό. Άντε να δούμε τώρα ποιος είναι εδώ πάνω στην κορυφή. Ποιος είναι άραγε εδώ πάνω? Είναι κανένα... ένας γρίπας, κάτι τέτοιο, Phoenix? Ποτέ δεν ξέρεις. Για να δούμε ποιος είναι εδώ πάνω, για να σε δούμε ποιος είσαι, λάμα. Μια οικογένεια, λάμα, Τι, στο καλό, μόλις γέννησες ένα λάμα. Μη με φτύσεις. Δεν με ξαματιάσεις κιόλας, είπαμε. Εντάξει, γέννησες ένα λάμα να σου ζήσει. Αλλά όχι να με ξαματιάσεις κιόλας. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τα λάμα είναι ειδικοί στο ξεμάτιασμα. Αλλά ήρθε και το βίντεο εδώ το τέλος. Σε ευχαριστώ που το είδατε. Μην ξεχάσετε να ρίξετε like και subscribe. Και δείτε εδώ πέρα ολόκληρο τοπίο, μάγκες. Πολύ ωραίο. Έχει εκεί νερό, μια λάβα έχει εκεί πέρα. Άστα να πάνε. Θα συνεχίσουμε κάποια μέρα. Ίσως αύριο θα κάνω αυτό το επόμενο μέρος ή κάτι άλλο. Οκ. Okay. Αυτά είχα να πω και bye! Πολύ τρελή περιπέτεια. Κυριολεκτικά.